Το θέμα του δημοψηφίσματος. Κύριε Βελόπουλε, θα ήθελα να μπορώ να κάνω δύο σχόλια για τα όσα ακούστηκαν σήμερα στη Βουλή. Βεβαίως. Εγώ παρακολούθησα τον κύριο Παπανδρέου, αλλά είδα ότι υπάρχουν δύο αντιφάσεις συγκεκριμένες. Η πρώτη αντίφαση του είναι ότι στην αρχή και στην εισαγωγική της ομιλία μίλησε για ομοψυχία του ελληνικού λαού, ζήτησε στήριξη από όλο τον ελληνικό λαό. Και σήμερα έρχεται με ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι διχάζει τον ελληνικό λαό, να το διχάσει. Και δεν είναι το μείζον θέμα, το θέμα των μεταναστών. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε, κύριε Χατζηνικολάου, 3, 4, 5 μήνες και το δούμε μετά. Την ώρα λοιπόν που χρειάζεται να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να βγει η χώρα από τη μέγενη και από τη δυσκολία, έρχεται ο κ. Παπανδρέου να διχάσει τον ελληνικό λαό. Και στην καθημερινή είχαμε τη σχετική δημοσκόπηση που αποδεικνύει ότι έχουμε απόλυτο δίκιο. Ότι δηλαδή ο ελληνικός λαός, δεν θα πω ότι δεν δέχεται, δεν είναι έτοιμος να δεχθεί κάτι που φέρνει το Πασόκ. Και ένα ερώτημα να θέσω. Γιατί η ηθαγένεια? Εγώ να σας δικαιολογήσω τα υπόλοιπα. Θα σας πω ότι εγώ μεγάλωσα, έχω το δικαίωμα την έξωτερη καλή μαρτυρία να μιλάω ως μετανάστης. Γιατί και εγώ είμαι παιδί μεταναστών και η κόρη μου γεννήθηκε στη Γερμανία το 1999 όταν είχε αλλάξει ο νόμος Γερμανίας και με κάλεσε ο διευθυντής κλινικής και μου είπε: Θες να πάρει γερμανική υπηκότητα η κόρη σου? Και του λέω: Θέλω. Θα χάσει την ελληνική μου, λέει όμως. Να ξέρεις. Αυτό ισχύει στη Γερμανία. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει διπλή υπηκότητα, ούτε διπλή ηθαγένεια. Αυτό, κύριε Βελόπουλο, το όχι, με γεννήθηκε η κόρη μου, σας είπα. Κάντε λάθος. Θα ξέρετε κάτι την νομοθεσία. Επειδή γνωρίζω τη γερμανική νομοθεσία. Ακούστε με λίγο. Το παιδί θα με ακούσετε. Θα σας είπα τι ισχύει στη Γερμανία. Όχι, στη Γερμανία ισχύει με το που γεννιέται το παιδί. Έτσι, αν δεν έχει διπλή ηθαγένεια, παίρνει την ηθαγένεια γερμανική. Μπορεί να την πάρει. Αλλά και στα 18 το παιδί αποφασίζει ποια θα κρατήσει. Ακριβώς. Όχι. Μία υπηκότητα. Μία ηθαγένεια κρατάτε. Μία ηθαγένεια κρατάτε. Δεν τα ξέρετε καλά, σας είπα, επειδή έτυχε στην κόρη μου, στο νοσοκομείο. Αυτή η πραγματικότητα. Γιατί βιάζεστε, δεν καταλαβαίνω. Και αφού βιάζει τόσο πολύ, και αφού είναι όριμος ο ελληνικός λαός, ας πάμε σε ένα δημοψήφισμα. Τώρα, για να καταλάβω, το θέμα είναι αν θα γίνουν οι ρυθμίσεις τώρα ή μετά από ένα ή δύο ή τρεις μήνες. Το θέμα, ακούστε, να μην υπάρχει αντιστοιχία με τον ελληνικό λαό, κύριε Χατζηνικολάου. Ο ελληνικός λαός, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον δεν είναι έτοιμος. Να κάτσουμε να συζητήσουμε. Οι τροποποιήσεις που έκανε η κυβέρνηση σας ικανοποίησαν? Εντάξει, ήταν μερικές βελτιωτικές τροποποιήσεις, αλλά δεν είναι η ουσία αυτή. Σας επαναλαμβάνω. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου. Ποια είναι η ουσία? Εσείς πώς. Με συγχωρείτε, εγώ θέλω να πούμε καθαρές κουβέντες σήμερα. Να σας απαντήσω. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε αν ήσασταν κυβέρνηση. Θα σας απαντήσω. Πώς θα ρυθμίζατε το θέμα. Μα δεν είναι το αν ήσασταν κυβέρνηση. Για να σταματήσεις ιστορίες εθνομετανάστευσης, πρέπει να στηρίξεις τα σύνορά σου. Όταν καθημερινά μπαίνουν άνθρωποι και εσύ δίνεις το κίνητρο να έρθουν κι άλλοι υπό την έννοια της νομοποίησης τους παρανόμους, θα έχεις περισσότερο κόσμο. Εγώ είπα το εξής. Υπάρχει ο κώδικας ελληνικής ηθαγένειας. Στα 18 του έτη, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει έτσι κι αλλιώς τα χαρτιά να γίνει Έλληνας. Ο Σκοτσιανίτης. Ο καλός και συμπαθής Σοφοκλής. Έγινε Έλληνας στα 18 του γιατί είχε τις προϋποθέσεις. Είχε το δικαίωμα. Δηλαδή, τι χρειά έχουμε να αλλάξουμε τώρα την ηθαγένεια και να δίνουμε ηθαγένεια στον οποιονδήποτε χωρίς έλεγχο. Και να σου πω και κάτι άλλο που είναι το σημαντικότερο. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ δεν έχουν χαρτιά. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν ξέρουμε από πού έρχονται. Δεν ξέρουμε τι ζητάνε στην Ελλάδα. Πώς θα νομοποιήσω κάποιον ο οποίος δεν ξέρω ποιος είναι? Αυτά είναι τα προβλήματα και πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Δεν παίζει με τώρα, την κυβέρνηση. Τώρα, σε αυτό που είπε η κυρία Τζάκρη, ότι για παράδειγμα θα μου ζητούσατε να κάνω δημοψήφισμα για την ψήφο των γυναικών, τι απαντάτε? Για το 52. Το 1950. Ναι, ναι. Για τα αυτονόητα δεν ζητάς δημοψήφισμα. Η κοινωνία ήταν έτοιμη και ήταν απέτηση τη κοινωνία να ψηφίσει η γυναίκα για την περίοδο. Η Ελβετία πρόσφατα. Η Ελβετία πρόσφατα τόλισε. Παρακαλώ. Πολύ πρόσφατα τόλισε η Ελβετία. Παρακαλώ, ποιο? Το θέμα τη ψήφου των γυναικών. Και τα τζαμιά ακόμα είναι η Ελβετία. Να τα βλέπουμε όλα. Πολύ... Και τα τζαμιά να βρείτε. Τόσο... Και τα τζαμιά. Δεν είναι θέμα και τα τζαμιά. Και τα τζαμιά. Άλλο θέλω να σου πω. Δεν είναι θέμα τη εταιρικότητα πολύ. Δυστυχώ υπάρχουν ακόμα υπολείμματα. Ακούστε λίγο, ακούστε με. Για να ξεχάσουμε λίγα πράγματα. Λοιπόν, το 1952 έγινε κάτι 50. Έγινε καλό. Κρίθηκε από την ιστορία. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα για ένα θέμα το οποίο διχάζει τον ελληνικό λαό. Φαίνεται, κύριε Μαργαρίτη, μπορεί να μην το καταλάβετε, αλλά φαίνεται ότι διχάζει τον λαό. Μετά, θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε διάλογο, να καταθέσουμε όλες τις προτάσεις μας, να δούμε τι ισχύει στην Ευρώπη και να το πάρουμε από εκεί το δείγμα γραφής και να υλοποιήσουμε στην Ευρώπη. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, με σαφήνεια, σε περίπτωση δημοψηφίσματος, τη μία άποψη την ξέρουμε. Ναι. Την έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Ποια είναι η άλλη άποψη? Εσείς ποια άποψη όχι, θα προβάλλατε σε ένα δημοψήφισμα? Ποια είναι η πρότασή σας? Η δική μας πρόταση είναι συγκεκριμένη, στα 18 χρόνια. Σας όποιος... ρωτώ, γιατί ο πρόεδρός σας, όταν ακόμη οι τοποθετήσεις του απέναντι στα θέματα αυτά ήταν... Το Μάρτιο του 2007. Ήταν πιο κοντά. Ναι. Έτσι. Έλεγε άλλα πράγματα. Μα η πολιτική είναι ρέουσα. Μισό λεπτό, έχετε δει πολιτικού. Ακούστε, κυρία μου, πείτε δεν διακόπτε μισό λεπτό. Είναι ρέουσα, αλλά στην περίπτωση σα είναι ρέουσα με κατεύθυνση μονίμω προ τα δεξιά. Είναι προσωπική σα. Αυτό είναι ρέουσα προ τα δεξιά. Είναι καλή άποψη αυτή. Αλλά θα σα πω το εξή: στην πολιτική, η πολιτική είναι μια δυναμική. Δεν σταματά συστατικά και λε, λέω αυτά και σταματάω. Και το Πασόκ έλεγε προεκλογικά, υπάρχουν τα λεφτά, κυρία μου.
Βελόπουλε, συγκρίνεται στην πολιτική, ανάλογα με τις καταστάσεις. Θέματα αρχών δεν αλλάζουν, κύριε Βελόπουλε. Και μπορεί να το πολιτηθεί. Το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά έλεγε θα δώσω ηθαγένεια στα παιδιά των μεταναστών. Υπάρχουν και λεφτά, έλεγε το ΠΑΣΟΚ, και σε να πάει κανένα φορά πολιτική πολιτική. Τώρα, γιατί το κρίνετε αυτό? Αφού συγκρίνουμε ένα θέμα οικονομικό με ένα θέμα κοινωνική ατζέντα. Σα λέω λοιπόν ότι στην δυναμική. Το καταλαβαίνετε ότι μιλάτε για σύνδετα πράγματα. Σα λέω εγώ ότι στην πολιτική υπάρχει προοπτική και δυναμική. Όχι, υπάρχει στιγμή. Και ο πρόγραμμα είναι ξεκάθαρα συγκεκριμένο. Κύριε Βελόπουλε, υπάρχει όφελο. Γιατί τότε ο κ. Καρατζαφέρη ήταν λίγο του μεσαίου. Στην πολιτική υπάρχει δυναμική. Είναι μια αρέουσα κατάσταση. Δεν ξέρω αν είναι κεντρό ή ο πρόεδρος, αν είναι στο εγώ λέω ότι ήταν λίγο του μεσαίου χώρου. Ήταν και λίγο αριστερίζων ο κύριος Καρατζαφέρης. Και το ΠΑΣΟΚ τι είναι? Τι εννοείτε? Που πέρασπίζετε εσείς? Τι είναι, πες το εσείς. Δεν κατάλαβα καταρχήν. Εγώ σας μιλάω με επιχειρήματα. Και εγώ σας απαντώ με επιχειρήματα. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε προεκλογικά ότι υπάρχουν λεφτά. Και τώρα, σήμερα λέει δεν υπάρχουν λεφτά. Κύριε Βελόπουλε, είστε έξυπνο άνθρωπο. Τι μου συγκρίνετε τώρα, είναι η συζήτηση του παραλόγου αυτή. Να ρωτήσω κάτι, ποιο είναι μείζον θέμα, η ηθαγένεια ή η οικονομία? Οικονομία. Ας λύσουμε αυτό λοιπόν. Να αλλάξουμε θέμα συζήτησης. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Γιατί εγώ σας έχω καλέσει για το, άλλο λέω, για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι, είπα κάτι άλλο. Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει το οικονομικό πρόβλημα, να βοηθήσουμε όλοι. Το επόμενο στάδιο το μας δραστηριότητα είναι τα μαρμότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα θέσω μερικές ερωτήσεις. Κύριε Νικολάου, η μία πλευρά είναι το ναι. Το όχι, πώς προσδιορίζεται, όχι γενικώς. Δεν υπάρχει ο γενικός. Τι είναι ό,τι ισχύει στην Ευρώπη. Θα πάρουμε λοιπόν μάτε ό,τι ισχύει. Μα δεν ισχύει ένα πράγμα. Σωστόσι, το όχι λέει. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Θα ανασυνθέσουμε τη συζήτησή μας σε δύο τρία. Στη συζήτησή μας, κύριε Βελόπουλε, για το Σχορτσιανίτη, ελέγχεστε για αυτά που είπατε. Μου γράφουν φίλοι μου από το χώρο του μπάσκετ, από 13 ετών στην Εθνική Νέων. Πατέρας Έλληνας και επομένως δεν μπαίνει στη συζήτηση. Δεν καταλαβαίνετε. Το Ζήλτα Σεν, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Αυτό θα σα πω ότι στα 18 σου κάνει αίτημα και ελληνική προσοχή. Τον εμφανίσατε ως παράδειγμα. Σα είπα ότι ο κώδικα ελληνική καταγωγή. Ο πατέρα είναι Έλληνα. Η μητέρα είναι από την Αφρική. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Έχει δικαίωμα. Δεν καταλάβατε. Και έγχρωμο να ήταν στα 18 του έχει δικαίωμα να κάθε καρδιά του. Ο κώδικα ελληνική. Κύριε Βελόπουλο, αυτό κάνετε λάθο. Αυτό καταλάβατε εσεί. Σα λέω, ο έγχρωμο, οποιοδήποτε μπορεί στα 18. Του, να κάνει το αίτημα και να πάρει ελληνική ηθαγένεια. Δεν το καταλάβατε. Εσείς μπλέξατε από το σας χρώμα του ανθρώπου. Αυτό είναι το μπλέξιμο. Σας είπα και ο Ζήλτας είναι το ίδιο ισχύει που έγινε Έλληνα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα ελληνικά μου είναι καλά. Λέω λοιπόν το εξής. Το νομοσχέδιο αφορά τους νομίμους. Οι παράνομοι τι θα γίνουν? Να υποδεχθώ καταρχήν τον καθηγητή. Μεταναστευτικών προβλημάτων. Δεν πολιτογράφησε τα γένεια. Αφήστε με να τελειώσω. Άλλο ηθαγένεια, άλλο πολιτογράφηση, κύριε Μαργαρίτη. Λέω. Μη σκηνοπατήσετε μεταξύ νομική τη ηθαγένεια, λέω και των μεταναστευτικών προβλημάτων. Άλλο ηθαγένεια και άλλο πολιτογράφηση. Ένα άλλο κρόσο. Εντάξει, μην τα μπερδεύετε. Μίλησε με όρου φόβου, πανικού. Που δεν επιτρέπεται σε πολύ φοβισμένο πάντως. Αφήστε με να τελειώσω. Όχι, λέω ότι βλέπω. Εγώ δεν το φοβάμαι καταρχήν. Το ξέρω. Μιλάω για του υπόλοιπου. Δεν έχει φόβητρο. Ναι. Λέω λοιπόν, μίλησε με όρου φόβου και πανικού. Στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Καλλιέργησε δηλαδή το δεν φόβο στους συμπολίτες μας. Και λυπούμε πολύ επίσης γιατί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έπρεπε να έχει τη συμπεριφορά ενός φιλελεύθερου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί? Αντίστοιχο. Κύριε Βελόπουλο, μπορεί να μιλήσω. Μα νόρμες δίνετε στη Δημοκρατία και στο λαό. Μπορώ να μιλήσω. Δίνετε νόρμες εσείς. Μου δίνετε την άδεια, κύριε Βελόπουλο, να μιλήσω. Έχω την δυνατότητα. Όταν αναφέρεστε σε εμάς, με δύο τρόπο. Τώρα φόβο, στον κύριο... φόβο και τα λοιπά. Θα μπορώ να πω τώρα πότε θα λοιπόν, άλλο έφυγα από εσάς. Είπα ο κύριος Καρατζαφέρης. Ήταν ο εκπρόσωπος του πανικού στην Ελλάδα. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο. Ο κύριος Σαμαράς, που περίμενα σαν φιλελεύθερο κόμμα να έχει σε αυτά τα ζητήματα μια φιλελεύθερη στάση, μου θύμιζε το μαθητή που αντιγράφει την κόλλα του συμμαθητή του, δηλαδή του κυρίου Καρατζαφέρη, στο διπλανό θρανείο και εξέπεμπε το ίδιο. Ξέρετε γιατί είναι ανησυχητικά, κύριε Καρατζαφέρη, κύριε. Έλεγα για τον κύριο Καρατζαφέρη, δεν είναι κύριε Βελόπουλε. Γιατί στις 7 η ώρα. Προαγωγή. Μην διαμαρτύρεστε, μην διαμαρτύρεστε. Στις 7 η ώρα που γινόταν στην Παλιά Βουλή μια εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής για τα πολιτικά δικαιώματα με συντονιστή τον έγκριτο καθηγητή τον κύριο Αλιβιζάτο, έγινε έφοδος ακροδεξιών. Πότε? Σήμερα το απόγευμα. Με προσπάθεια. Θα σας πω διότι όταν καλλιεργείται. Όταν καλλιεργείται. Πρώτα απ' όλα περιμένω το αποδοκιμάζετε. Ωραία. Το εκτιμώ ότι το αποδοκιμάζετε. Οι κουκουλοφόροι που πετάνε από το πολλό το καλύτερα παιδιά αυτοί. Με κάνετε συμψηφισμό βία. Έδιναν κανέναν. Κύριε Βελόπουλε, κάνετε συμψηφισμό βία. Σας είπα τώρα αυτό. Τώρα είδατε το άλλο. Σας λέω ότι έγινε μια επίθεση. Και σας λέω λοιπόν, αγαπητοί κύριε Βελόπουλε, ότι με αυτά τα παρεγόμενα αποτελέσματα δημιουργείται διχασμό στην ελληνική κοινωνία, καλλιεργεί το φόβο και οι ακροδεξιές απόψεις. Θέλω να πω δε επί της ουσίας και μια κουβέντα για να κλείσω, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Το νομοσχέδιο που κατατίθεται έχει ένα σημαντικό βήμα. Δηλαδή. Ότι εναρμονιζόμενο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεφεύγει από την αρχή του δικαίου που σημαίνει καταγωγή
και την αρχή του δικαίου του εδάφους που σημαίνει μόνιμη κατοικία, την αρχή του δικαίου του αίματος που σημαίνει καταγωγή και την αρχή του δικαίου του εδάφους που σημαίνει.